Καλά, κύριε Γλυκά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε και τον δικηγόρο της Ιωάννας Τούνη, που είναι ο Απόστολος Λύτρας. Κύριε Λύτρα, καλή σας ημέρα. Ακούσατε πριν και τον κύριο Γλυκά. Θέλουμε, σας παρακαλώ, γιατί μόλις αναλάβατε την υπόθεση της Ιωάννας Τούνη, θέλουμε να σας ακούσουμε. Λοιπόν, καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα σας. Τώρα, εγώ πράγματι εδώ και λίγη ώρα έχω λάβει την εντολή από την κυρία Τούνη να ασχοληθώ με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Θέλω να σας πω δύο πράγματα, τα οποία προφανώς ο συνάδελφός μου ή δεν γνωρίζει καλά την υπόθεση ή δεν έχει κάνει την έρευνα που πρέπει. Ο συγκεκριμένος λοιπόν που φαίνεται στο βίντεο, αυτός δηλαδή, αυτόν που κατονόμασε κυρία Τούνη, καταρχήν κοιτάει την κάμερα και γελάει στη βιντεοσκόπηση που υπάρχει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι γνωρίζει λοιπόν ότι βιντεοσκοπείται. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό φαίνεται δηλαδή, αν κάποιος είχε πρόσβαση στο συγκεκριμένο υλικό, θα το καταλάβαινε και θα το έβλεπε. Δεύτερον, να θυμίσω ότι στην συγκεκριμένη υπόθεση το θύμα είναι η κυρία Τούνη. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Εντάξει, γιατί ακούω πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Το θύμα λοιπόν στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι η κυρία Τούνη, η οποία, να θυμίσω, ότι είναι μια μορφωμένη κοπέλα, έτσι, έχει τελειώσει το παιδαγωγικό, είναι επιχειρηματίας. Και μορφωμένη να μην ήταν, κύριε Λύτρα, ακριβώς, και να μην έχει τελειώσει. Αυτό δεν δικαιολογείται για καμιά γυναίκα, βεβαίως, με συγχωρείτε. Αφήστε με, γιατί ακούγεται οτιδήποτε συμβαίνει με την κυρία Τούνη, παρουσιάζεται, λες και μιλάμε για μια πραγματικά κοπέλα η οποία δεν έχει κανένα ίχνος, αν θέλετε, σεβασμού για τίποτα, το οποίο δεν ισχύει και είναι πάρα πολύ άδικο. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι από αυτά που μου έχει μεταφέρει η κυρία Τούνη, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας της το έχει παραδεχθεί ότι το βίντεο το είχε στην κατοχή και το έσβησε. Και μάλιστα γι' αυτό η κυρία Τούνη έχει και πάρα πολλούς μάρτυρες που γνωρίζανε το συγκεκριμένο πράγμα. Εντάξει. Και επίσης, να μην ακούγονται ανακρίβειες ότι δήθεν χρηματίστηκε για να μην κινηθεί νομικά κλπ. Άρα λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσω, είναι δεδομένο ότι της παραδέχτηκε ο συγκεκριμένος ότι είχε στην κατοχή του το βίντεο και σας ξαναλέω, εάν κάποιος είχε πρόσβαση, θα έβλεπε ότι γνωρίζει ότι βιντεοσκοπείται, σε αντίθεση με την κυρία Τούνη, η οποία ήταν σε μια κατάσταση μη λιπόθυμη. Έτσι, ο ίδιος λοιπόν γνωρίζει και μάλιστα γυρνάει προς την κάμερα, προς αυτόν τον βιντεοσκοπή, χαμογελάει, κάνει διάφορες γκριμάτσες. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να ακούω ότι δήθεν δεν γνώριζε. Εντάξει, είναι απλά πράγματα αυτά που λέω, δεν είναι κάτι δύσκολο, πιστεύω, να το καταλάβει οποιοδήποτε. Πάμε στο νομικό. Αρχικά θέλω να μου πείτε πώς είναι η Ιωάννα αυτή τη στιγμή. Η Ιωάννα, ξέρετε κάτι, καταρχήν η Ιωάννα είναι ένα κορίτσι το οποίο καταρχήν δεν είναι νομικός. Ό,τι της έχουν πει, με αυτόν τον τρόπο έχει κινηθεί. Από εκεί και μετά θέλω να σας πω ότι για τον συγκεκριμένο υπάρχει κόσμος, άνθρωποι που γνωρίζει η Ιωάννα, όπου το ξέρανε όλοι ότι αυτός είχε διάρρευση στο συγκεκριμένο βίντεο. Αυτό λοιπόν μένει να αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη. Κατηγορούμενος θα είναι. Να είσαστε σίγουροι γι' αυτό. Θα γίνει συμπληρωματική κατάθεση της κυρίας Τούνη, που θα εξιστορεί ακριβώς τα συγκεκριμένα πράγματα. Είστε απόλυτα ξεκάθαρος, κύριε Λύτρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλήσαμε και με τις δυο πλευρές και οφείλαμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λύτρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Απλά, κύριε Καινούργιο, δεν μπορώ να ακούω ότι ξαφνικά πάντα το θύμα σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να απολογείται. Μα αυτό ξεκίνησε και η εκπομπή η δικιά μου. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι φαίνονται σε ένα βίντεο. Προφανώς κάποιος τραβάει που το γνωρίζει. Έτσι. Ο ένας, έτσι, μα δεν είναι δυνατόν να λέμε συνέχεια... Και το θύμα θα καταγγείλει όποτε νιώθει έτοιμο. Ακριβώς. Δεν υπάρχει χρόνος και ημερομηνία λήξης. Και δεν γίνεται, σας ξαναλέω, να φτάνουμε στο σημείο να πρέπει να απολογηθεί το θύμα για αυτό που συμβαίνει. Σωστά. Και να θυμίσουμε, κύριε Λύτρα, κιόλας ότι το MeToo έτσι ξεκίνησε. Με πράξη που έγιναν πριν 15 και 20 χρόνια. Τι σημαίνει. Τώρα είναι σε έτοιμες. Και να σας πω και κάτι από την εμπειρία μου. Κάποιος που κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή που βιντεοσκοπεί και
κατά αυτόν τον τρόπο νομίζει ότι διασύρει μια κοπέλα, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει και να σας πει ναι, εγώ το έκανα. Μάλιστα. Κύριε Λίτρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για όλα. Να σου πω, αλήθεια μέσα από την καρδιά μου, εγώ τόση ώρα στεναχωριέμαι επειδή είσαι παρόν. Ρωτήθηκε ο Δημήτρης από όλους μας και από το θέμα αν θέλει να είναι. Γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Γι' αυτό το αντιμετωπίζει από χθες σήμερα εδώ. Και στην πρώτη. Έλα, αγάπη μου. Και είπε ότι κανονικά και θέλω να είμαι. Θες να πεις κάτι. Θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη, γιατί πραγματικά από όλους τους δικηγόρους αυτό που ακούει και έκανε η Ιωάννα, και δεν το λέω επειδή είναι κοπέλα μου, έτσι. Ξαφνικά τα πόδια χτυπάνε το κεφάλι, ακούει έναν άνθρωπο που δεν έχει δει καν το βίντεο να λέει ότι ο εντολέας του είναι και θυγμένος. Ένας άνθρωπος που βλέπει ότι τραβάνε βίντεο. Μια κοπέλα που δεν το γνωρίζει και δεν το λέει επειδή είναι η κοπέλα μου. Δηλαδή στη θέση τη 24χρονη, δηλαδή θα βγουν και θα πούνε όπως βγήκε. Πόσες άλλες γυναίκες. Οφείλω να πω αυτή τη στιγμή, πρέπει να το πω Δημήτρη, ότι πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας για όλους. Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, αλλά να μην λέμε όμως ότι ένας άνθρωπος υπερασπίζεται κάποιον όταν δεν έχει δει ένα βίντεο. Ας το δεις και μετά σε μια άποψη. Δικαστήρια, λοιπόν, πάμε σε διαφημισούλες. Σε λίγα λεπτά ξανά είμαστε μαζί σας. Πάμε.